Τρεις υποψήφιους στη μάχη των εκλογών για την περιφέρεια της Αττικής, την μητέρα των μαχών, όπως συνηθίζουμε να την ονομάζουμε, περίπου 2 εκατομμύρια ενεργοί ψηφοφόροι, δηλαδή κοντά το 29% του συνόλου του εκλογικού σώματος. Και ξεκινώ με εσάς, κύριε Σγουρέ. Ζητάτε από τους ψηφοφόρους Αττικής να σας δώσουν την ψήφο τους, να σας ξαναδώσουν την ψήφο τους, λέγοντας ότι εγώ έκανα έργο, και όχι μόνο έκανα έργο, αλλά έχω και πλεώνασμα. Αντίθετα όμως και για το έργο σας, αλλά και για το πλεώνασμα, υπάρχουν διαφορετικές απόψεις από την πλευρά των αντιποψηφίων σας. Δηλαδή, και ο κύριος Κουμουτσάκος λέει ότι αυτό είναι μια απόδειξη αδράνειας και η κυρία Δούρου το χαρακτηρίζει πλεώνασμα απραξίας. Από αυτόν τι απαντάτε? Πρώτα απ' όλα, κυρία Τρέμη, έχω να πω ότι το πακέτο χρηματοδότησης από τους ευρωπαϊκούς πόρους 2007-2013, στο τέλος με 31 Δεκάτου 2015, θα έχουμε 2,5 δισεκατομμύρια εντάξεις, 2,5 δισεκατομμύρια συμβάσεις και 2,5 δισεκατομμύρια πληρωμές. Ως εκ τούτου τελειώνουμε αυτό το θέμα. Το δεύτερο θέμα είναι το πακέτο χρηματοδότηση από τους ευρωπαϊκούς πόρους για το 2014 στο 2020. Εκεί λοιπόν θα έχουμε 4 δισεκατομμύρια, 200 εκατομμύρια περίπου για να απορροφηθούν σε συγκεκριμένους πόρους και δραστηριότητες, κοινωνική πολιτική, έργα και ανάπτυξη τα οποία έχει ανάγκη η Αττική. Οι πολίτες πρέπει να επιλέξουν τι αυτοδιοίκηση θέλουν, τι περιφέρεια θέλουν. Αλλά αυτά που σας λένε, πώς τα αξιολογείτε? Ναι, δηλαδή, επίσης, λένε την αλήθεια ή λένε ψέματα? Πρώτα απ' όλα, να τα πούμε ένα-ένα με τη σειρά. Λένε ψέματα για την απορρόφηση του ΕΣΠΑ. Το Υπουργείο Ανάπτυξης, στα επίσημα στοιχεία του, δίνει απορρόφηση του ΠΕΠ Αττικής 77,16. Αυτό λοιπόν είναι το επίσημο στοιχείο για το οποίο πλέον δεν έχω να πω καμία άλλη κουβέντα. Το δεύτερο, λένε ψέματα για το χιτά γραμματικού, ότι είναι ρέμα. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, με επίσημο έγγραφό του, λέει ότι δεν είναι ρέμα. Πάλι επίσης, εδώ είναι το έγγραφο, το επίσημο του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Όπως επίσης, λένε ψέματα ότι υπέγραψα συμφωνία με τον κύριο Φούχτελ, που δεν υπέγραψα τίποτε και απορώ πώς έχει υποθεί. Λένε ψέματα ότι υπέγραψα σύμβαση για το ΕΜΑΚ, δηλαδή για τα θέματα του χιτά φυλής που είναι από τεφροτήρας για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Λένε ψέματα για το μνημόνιο, ότι υπέγραψα εγώ κάθε τι σχετικό έγγραφο τα λοιπά. Καμία σχέση. Απέναντίας, αν θυμάστε, το 2010 στο ίδιο τραπέζι με τους ανθυποψηφίους τότε είχα πει δημοσίως ότι είμαι εναντίον του μνημονίου. Δεν υπήρχε πρόταση κυρία εκείνη Δούρου, την εποχή. Σας βλέπω και χαμογελάτε, ενώ εγώ προσπαθώ να μετρήσω πόσες φορές είπε ότι λέτε ψέματα και εσείς και ο κύριος Κουμουτσάκος και δεν βγάζω άκρη. Απορώ πραγματικά γιατί εντάσσομαι σε αυτό. Εγώ δεν έχω πει τίποτα από όλα αυτά τα οποία είπε ο κύριος Γρός. Αναφέρομαι μόνο σε συγκεκριμένα πράγματα όπως, όσον αφορά την απορροφή. Θα ακούσουμε την κυρία Δούρου καταρχήν την οποία την αφορούν από ό,τι καταλαβαίνω και θα έρθουμε μετά σε εσάς. Καλησπέρα και από μένα, κύριε Πρεντέρη και κυρία Τρέμη. Μία εισαγωγική παρατήρηση. Αντιλαμβάνουμε τις δυσκολίες διεξαγωγής ενός debate, όπως λέμε σε άπτες στα ελληνικά. Είχαμε τις προάλλες την εμπειρία και οι τρεις μας. Είναι πολύ δύσκολο όταν θέλεις να έχεις όλους τους αντιποψηφίους. Θέλω να σας πω ότι θα προτιμούσα να ήταν και οι υπόλοιποι. Και σήμερα, κυρία Τρέμη, ήρθα γιατί φοβήθηκα μήπως γίνει κάποιο είδους κεφαλαιοποίηση, ότι ήθελα να αποφύγω τους διαξηφισμούς ή τη διαμάχη. Αυτό κρατήστε το, γιατί κυρία θα μπορούσε Δούρου, να ήταν και άλλη. Να διευκρινίσω κάτι. Εμείς κάνουμε ό,τι κάναμε και τις προηγούμενες φορές. Δηλαδή, καλούμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων τον εν ενεργεία δήμαρχο ή εν ενεργεία περιφερειάρχη και τους δύο κρατέστερους υποψηφίους. Έχω παρακολουθήσει το ίδιο. Των δύο μεγαλύτερων κομμάτων. Αυτό είναι και το σημερινό μοντέλο. Εντάξει, απλώς ήθελα να είμαι ειλικρινής και να δώσω κάποιες εξηγήσεις. Πολύ τηλεγραφικά. Δεν χρειάζεται κάποιος να είναι στον ιδιωτικό τομέα ή να έχει μεταδιδακτορικό οικονομικών επιστημών για να γνωρίζει ότι μία δημόσια διοίκηση στην προκειμένη περιφέρεια Αττικής δεν μπορεί να επέρεται ότι έχει πλεώνασμα. Αφήνω στην άκρη το γεγονός ότι πλεώνασμα σε συνθήκες ανθρωπιστικής κρίσης. Ακόμα και αν δεν είχαμε ανθρωπιστική κρίση, κυρία Τρέμη, δεν μιλάμε για ομόρυθμη ούτε για ΕΠΕ. Τώρα, την πρώτη εβδομάδα που είπα ότι εδώ κάτι τρέχει με το πλεώνασμα, ελιδωρήθηκα. Ακολούθησε και ο κύριος Κουμουτσάκος προς την Μύτου και μετά άκουσα τον απερχόμενο περιφερειάρχη να λέει ότι δεν είναι έτσι ακριβώς, αλλά αυτό το πλεώνασμα έχει πάει σε κάποιους κωδικούς και θα γίνουν έργα. Ρωτώ, πότε ήταν αλήθεια, όταν υπήρχε πλεώνασμα γενικά και αόριστα 313 εκατομμυρίων ή μετά που μπήκε σε κωδικούς? Όπως και να έχει,
Εδώ είναι μια λογική με πλεώνασμα βουλιάζει πατρίδα, με πλεώνασμα η περιφέρεια. Γραμματικό. Μακριά από μένα η καταγγελία για την καταγγελία. Όμως, στο γραμματικό έχουμε τους περιφερειωτές περιβάλλοντος να ανησυχούν, να επισκέπτονται και αν κάποιος είπε ψέματα, ήταν της προάλλης ο απερχόμενος περιφερειάρχης που είπε ότι ήταν θέμα του κυρίου Χουντή, του συντρόφου Νίκου Χουντή. Εδώ μιλάμε για διεύθυνση του ελληνικού δημοσίου. Φούχτελ. Δεν ήμουν εγώ, ούτε ο κύριος Κουμουτσάκος, ούτε ο κύριος Παφίλης ή ο κύριος Χαϊκάλης που έκανε επίσημα καταγγελίες για συναντήσεις και επαφές με την Τρόικα. Αλλά εν ενεργεία αντιπεριφερειάρχη. Εσείς έχετε πει πάντως, κυρία Δούρου, ότι ο κύριος Σγουρός είναι άνθρωπος της συντήρησης, της συνέχειας του χθες, των κυρίων Σαμαρά, Βενιζέλου και Φούχτελ. Ναι. Και έχει λοιπόν... πει κάτι πολύ χειρότερο. Συγχωρέστε με, κυρία Δούρου. Ναι. Διαβάζω τη δήλωσή σας μετά την επίθεση. Και να πω και, να πω και για το δεύτερο. Μισό λεπτό για να μείνει για το ζήτημα του για το ζήτημα, με συγχωρείτε, του ΕΣΠΑ, όπου δεν είναι η Δούρου, δεν είναι ο κύριος Κουμουτσάκος, που, αλλά είναι ένας ανεξάρτητος αξιολογητής, ως όφιλε, που έφτασε στο 76% η απορροφητικότητα, γιατί το Δεκέμβριο του 2013, προκειμένου να μην χαθούν πόροι και έργα, από 1,1 δις, είχαμε, φτάσαμε στα 736. Το ΔΕΠΑ Αττικής έχει 2,5 δισεκατομμύρια, κυρία Δούρου. Δεν αφισβήτησα τους αριθμούς, θα αφισβητήσετε όμως το γεγονός ότι αυτή η απορροφητικότητα έφτασε στο 76%, γιατί ακριβώς προκειμένου να μην χαθούν, να μην χαθούν έργα και πόροι, έγινε μεταφορά όλου αυτού του χρηματικού ποσού. Δεν το γνωρίζετε καλά. Έγινε μεταφορά ποσού για να κάνουμε καλή κουβέντα. Όχι, όχι, για να κάνουμε καλή κουβέντα. Έτσι καταρχήν. Θα σας παρακαλέσω και νομίζω ότι ισχύει και για τον κύριο Κομουτσάκο. Ναι, αληθινή κουβέντα. Να μην αρχίσουμε τα δεν ξέρετε. Τα λέτε ψέματα. Είστε άσχετοι. Διότι δεν είναι καλή κουβέντα. Ελάχιστες ώρες πριν. Μπορώ εγώ να πω κάτι, κύριε Πρεντέρη, κύριε. Ναι, λοιπόν, κύριε Γουρέ, εγώ ξεκίνησα να κάνω μια ερώτηση. Να πω κάτι το οποίο κοιτάξτε να σου πω. Επί τέσσερις μήνες, κύριε Πρεντέρη, συγχωρέστε με. Κύριε Γουρέ, καταρχήν αρχίζετε να λέτε ψέματα, όχι ψέματα κλπ. Εγώ θα θέλω να πω κάτι άλλο. Είπα τέσσερα συγκεκριμένα πράγματα, κύριε Πρεντέρη. Όχι εσά και η κυρία Δούρη που λέτε ψέματα προηγουμένως. Δεν λέτε μόνο εσείς. Αφού λέτε ψέματα, τι θα πω εγώ, τι λέει η αλήθεια. Κύριε Πρεντέρη, σα παρακαλώ πάρα πολύ. Θέλω να θυμίσω μια δήλωσή σας. Μην τσουβαλιαζόμαστε όλοι στην ίδια ρητορική. Έχουμε μία πορεία. Έτσι, η Ελλάδα, καλός ή κακός, κύριε Πρεντέρη, είναι μικρή χώρα. Ναι. Λοιπόν, εγώ δεν αρέσκομαι σε επιθετικούς προσδιορισμούς. Έτσι είναι η Νέα Ελλάδα. Σε επιθετικούς προσδιορισμούς και σε εύκολες ατάκες. Λες ψέματα, δεν ξέρεις τι σου γίνεται, είσαι άσχετη και πάει λέγοντας. Άρα, ακούστε, κύριε Δούρου, θα σας βοηθήσω. Κάνετε μια δήλωση με την επίθεση που σας έκανε ο κύριος Πάγκαλος και που όλοι τη βρήκαμε ότι ήταν ανίκια και λέτε: δεν μπορούμε να απολογούμαστε απέναντι στη λάσπη, αλλά το μόνο που με παραγωγεί είναι ότι η λάσπη κάποια στιγμή στεγνώνει και φεύγει γρήγορα. Mm-hmm. Το είπατε εσείς. Και έχετε απόλυτο δίκιο, το προσυπογράφω με τα δύο χέρια. Και διαβάζω: δηλώσεις για τον κύριο Σγουρό. Ο άνθρωπος των συμφερόντων. Ο άνθρωπος των εργολαβικών συμφερόντων. Ο άνθρωπος των εργολάβων. Ο άνθρωπος της διαπλοκής. Αυτό δεν είναι λάσπη. Υπάρχει διαπλοκή στη χώρα μας. Εγώ ρωτώ, πρέπει να αποδείξετε εσύ και ο κύριος Σγουρό. Ονοματεπώνυμο και διεύθυνση. Υπάρχει διαπλοκή στη χώρα μας. Ονοματεπώνυμο και διεύθυνση. Υπάρχει διαπλοκή στη χώρα μας. Εντάξει. Και επίσης, ονοματεπώνυμο και διεύθυνση, κυρία Δούρου. Είναι πολύ ωραία αυτά τα οποία λέτε για τους άλλους. Πού, εγώ φωνάζω. Δεν κάνουμε καλή αρχή. Βλέπω. Μια χαρά, πολύ καλή αρχή. Όταν λέτε διαπλεκόμενος, ονοματεπώνυμο και διεύθυνση. Έλεγα και λοιπόν, λέτε ψέματα. Όπως μου τα είπατε και χθες. Ότι εγώ δεν το είπα. Να όμως που εδώ είναι οι δηλώσεις σας για διαπλεκόμενο κτλ. Ψύχρεμα. Πολύ ψύχρεμα. Γιατί πού τη βλέπετε τη μη ψυχραιμία. Κύριε Κουμουτσάκο, γιατί άμα σας πω εγώ κλέφτρα, θα είστε ψύχρεμοι. Συγγνώμη, κύριε Κουμουτσάκο, βλέπετε ελπίζω ότι καταβάλω προσπάθεια. Έχετε την ευκαιρία να μιλήσουμε κι εμείς έτσι και λοιπόν, να συζητήσουμε πραγματικά. Έχετε δίκιο. Τώρα είναι πρόσωπο, κύριε Κουμουτσάκο, σας ζητάω συγγνώμη, αλλά δεν σας είπα ποτέ με ένα επιθετικό προσδιορισμό. Είναι το σοβαρότερο θέμα αυτό. Να μάθουμε να λέμε την πραγματική έννοια της λέξης και όχι να πετάμε φωτοβολίδες. Ωραία, για να δούμε λοιπόν τώρα τα ελληνικά μας, πώς θα μας βοηθήσουν όλους. Έλεγα λοιπόν, κύριε Πρεντέρη. Μπορεί να μιλήσετε και στα αγγλικά, μα θέλετε. Να και εσείς είστε εναντίον της Ευρώπης. Κανονικά. Ναι, τώρα. Λοιπόν, κυρία Δούρου. Για τα ελληνικά μίλησα, μπορώ να μιλήσω στα αγγλικά. Ποιο είναι το πρόβλημα?
Κυρία Δούρου. Ναι. Απλώς είναι πρόσωπο εμπρόσωπο για πρώτη φορά έτσι και αποκαλύπτονται πλέον κανονικά. Δεν έχουμε πάρει. Έχει δίκιο ο Γιάννης. Έκανα μια ερώτηση, κυρία Δούρου. Είπα, ορθώς καταγγέλει τη λάσπη όταν εκτοξεύεται εναντίον σας. Αυτό που εκτοξεύει εναντίον του κυρίου Σγουρού είναι ή δεν είναι λάσπη? Όχι, κύριε Πρετεντέρη, γιατί είμαι πάρα πολύ προσεκτική. Υπάρχουν συμφέροντα. Ο άνθρωπος των εργολάβων. Πώς θα γίνει τώρα, άφησε ο κύριος Σγουρός και πήρατε εσείς τη σκητάλη. Υπάρχουν συμφέροντα στην πατρίδα μας και στην περιφερειακή. Πάντα υπάρχουν συμφέροντα παντού στον κόσμο. Α, ωραία, όχι, γιατί. Υπέγραψα τίποτε. Έλεγα λοιπόν, κύριε Πρετεντέρη, ότι και συμφέροντα υπάρχουν. Και συμφέροντα υπάρχουν. Και δυστυχώς δεν είναι η Δούρου από αντιπολιτευτικό ίστρο και λατρεία προς την καταγγελία, αλλά είναι επιθεωρητές. Η αρμόδια Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εισαγγελέας, ο οποίος βάζει κάποια ζητήματα. Και από πού απορρέουν, κύριε Πρετεντέρη, όλα αυτά που μόλις αναφέρθηκα. Αν υπάρχει δίωξη κατά του κύριου Σγουρού, δεν το γνωρίζω. Όχι, δεν υπάρχει, κύριε Πρετεντέρη, ούτε εισαγγελέας του επανέβαση. Ανακοίνωσε το Υπουργείο υπεκά. Κύριε Πρετεντέρη, σας παρακαλώ, να σας απαντήσω. Δεν σας βολεύει. Δεν σας βολεύει, ναι, εδώ είναι η απάντηση του Υπουργείου. Είναι πολύ κρίμα. Θα σας το πω πώς ακριβώς λέγεται. Όχι, δεν σας συμφέρει. Λέω αυτό. Λοιπόν, κύριε Πρετεντέρη. Ένα-ένα με τη σειρά. Κύριε Κουμουτσάκο, ειλικρινά, συγγνώμη, βλέπετε ότι δεν ευθύνομαι. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς ακριβώς θα γίνει αυτός ο διάλογος. Λέω λοιπόν, κύριε Πρετεντέρη, εάν πάρει. Έχετε δίκιο, γίνεται διάλογος. Εάν πάρει μία ανάσα. Αν πάρει μία ανάσα, ζητήστε συγγνώμη να κλείσει το θέμα. Βάσει ποιο σας λέτε ότι ο κύριος Σγουρός εκπροσωπεί τα όποια συμφέροντα υπενήσεστε ότι εκπροσωπεί. Εγώ λέω λοιπόν, και γιατί είναι μέρος μιας διαπλοκής. Εγώ λέω λοιπόν ότι έτσι όπως έχει δικήσει τα τελευταία 3,5 χρόνια, τα χαρίζω τα 12 από το 2002, έχει γίνει το εξής. Η ευρωπαϊκή νομοθεσία που με καθυστέρηση 12 ετών έγινε επιτέλους εθνική νομοθεσία. Προσαρμόστηκε. Και από το 2012 και δεν έχει υλοποιηθεί ποτέ, οδηγούμαστε στο να πηγαίνουμε σε συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα με μία λογική που βάζει στην άκρη τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας, τα συμφέροντα των Ελλήνων πολιτών. Μάλιστα. Και δεν το συμφέρον του περιβάλλον. Ερωτώ, κύριε Πρετεντέρη. Δεν μπορεί να γίνει καμία πράξη χρηματοδότησης βάζοντας στην άκρη την κοινοτική νομοθεσία. Δεν γίνεται αυτό πρακτικά. Τι είπατε? Δεν μπορεί να γίνει καμία πράξη χρηματοδότησης συμφωνίας με χρήματα από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα και οτιδήποτε. Μιλάω για τον περιφερειακό σχεδιασμό. Ναι, πάλι σας ξαναλέω. Πάντως όλα πρέπει να γίνονται με σεβασμό στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Δεν γίνεται. Ωραία. Αυτό, μπορείτε λοιπόν να ρωτήσετε τον απερχόμενο περιφερειάρχη κάποια στιγμή, αφού λάβει το λόγο και ο κύριος Κουμουτσάκος. Πώς χωροθετήσαμε το χιτά γραμματικού. Όχι, μα είναι επί προσωπικού θέματος. Πολύ ωραία, κυρία Δούρου. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι. Είναι σαφής η άποψή σας. Να έρθουμε τώρα στον κύριο Κουμουτσάκο. Ένα δευτερόλεπτο, κύριε Κουμουτσάκο. Άλλο χρόνο να μιλήσει. Ένα δευτερόλεπτο, κύριε Κουμουτσάκο. Δεν έχει μιλήσει ο κύριος Κουμουτσάκο. Δεν έχει μιλήσει καν. Μια συνολική τοποθέτηση. Η λάσπη όμως επιστρέφει. Εντάξει, κύριε Γουρέ, αλλά η λάσπη επιστρέφει. Κύριε Γουρέ, παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ. Δεν έχει μιλήσει. Ζητάω συγγνώμη. Αλλά επί ηθικού και προσωπικού ζητήματος δεν υπάρχει. Και εσείς την είπατε ψεύτρα, κύριε Σγουρέ. Λοιπόν, η αντεκκλήση είναι ένθετη και από τις δύο πλευρές. Κοιτάξτε, εσείς την είπατε ψεύτρα, εκείνης εσείς είναι διαπλεκόμενο. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, να μιλήσει και ο κύριος Κουμουτσάκος. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξεκινώντας, για να θυμίσω ποιο ήταν το νήμα της συζήτησης, ποια ήταν η αρχή του νήματος, ξεκινώντας από αυτό που και εσείς λέτε, δηλαδή ότι το πλεόνασμα που παρουσιάζει ο κύριος Σγουρός είναι δείγμα αδράνειας. Κυρία Τρέμπη, κύριε Πρετεντέρη, σήμερα σε αυτό το τραπέζι κανονικά θα έπρεπε να ήμασταν δύο. Ο κύριος Σγουρός δεν θα έπρεπε να είναι σε αυτό το τραπέζι. Διότι το 2010, όταν ρωτήθηκε, είπε ότι δεσμεύεται ότι δεν θα ξανά είναι περιφερειάρχης και υποψήφιος περιφερειάρχης αν το 2013, και αυτό το είπε το 2010, εάν το 2013, δηλαδή πέρσι, δεν είχε λύσει το ζήτημα των σκουπιδιών και του αποχετευτικού. Και δεν το είπε μία φορά, αλλά πολλές φορές. Προεκλήθη μάλιστα από συναδέλφους σας να πει ότι προσέξτε, κύριε Σγουρέ, τι λέτε, διότι εκτίθεστε. Το 2013 πέρασε, το 2014 περνάει, τίποτα δεν έχει λυθεί και αν ο κύριος Σγουρός είναι εντάξει με αυτά τα οποία λέει και δεσμεύεται, σας λέω ότι σήμερα δεν θα έπρεπε να είναι εδώ. Αλλά ας πάμε στο θέμα του πλεονάσματος. Το θέμα του πλεονάσματος, κοιτάξτε, ούτε η πολιτική μου πορεία, ούτε το πολιτικό μου στίγμα μου επιτρέπουν, αν κάτι είναι έτσι, να το λέω αλλιώς.
Θα μπορούσα λοιπόν και εγώ να χειροκροτήσω την ύπαρξη πλεονάσματος, εάν σήμερα δεν πνιγόταν η Αττική όταν βρέχει, αν δεν πνιγόταν από τα σκουπίδια, αν δεν πνιγόταν από την έλλειψη αποχετευτικού. Τότε πράγματι θα έλεγα ότι ενώ όλα τα προβλήματα λύθηκαν, υπήρχε και ένα πλεόνασμα. Και θα ήμουν ο πρώτος που θα το χειροκροτούσα. Όταν όμως τίποτα από αυτά δεν έχει γίνει, όταν ακόμα δεν έχουν λυθεί πολύ βασικά ζητήματα όπως η σύνδεση των κατοικιών στο Θριάσιο με το κεντρικό αποχετευτικό δίκτυο της ΕΙΔΑ, όταν ακόμα δεν έχουμε πλήρως καλύψει ζητήματα όπως την ολοκλήρωση και στελέχωση βρεφονηπιακών σταθμών που υπάρχουν ως κτίρια αλλά δεν μπορούν να ικανοποιήσουν κανένα διότι δεν υπάρχει προσωπικό εκεί, απορώ, θέλει θράσος να μιλάς, να επέρεσαι για ένα πλεόνασμα το οποίο δεν είναι αφορμή θριαμβολογίας αλλά λόγος απολογίας. Κύριε Κουμουτσάκο, τι θα πούμε σε αυτούς τους ανθρώπους. Συνεπώς απαγορεύεται και το Σαμαρά να μιλάει για πλεόνασμα. Είναι τελείως διαφορετικό. Θα αριθμίσω εκατομμύρια προβλήματα ανοιχτά στην Ελλάδα. Παρ' όλα αυτά η κυβέρνηση επέρεται ότι πέτυχε πρωτογενές πλεόνασμα. Κύριε Πρετεντέρη, αν συγκρίνουμε. Αν ψέγεται την κυβέρνηση, είναι ακριβώς η ίδια λογική που ψέγεται την κυβέρνηση. Κύριε Πρετεντέρη, συγκρίνουμε ντομάτες με αυτοκίνητα. Καθόλου. Διότι το πρωτογενές πλεόνασμα τη χώρα ήταν προϋπόθεση. Ακούστε κύριε Σγουρέ, σας παρακαλώ, εγώ δεν σας διέκοψα. Δεν είναι αρμοδιότητα της περιφέρειας αυτά που λέτε κύριε Κουμουτσάκο. Δεν σας διέκοψα. Δεν είναι αρμοδιότητα της περιφέρειας. Κύριε Σγουρέ. Η στελέχωση των βρεφονηπιακών σταθμών είναι αρμοδιότητα των Δήμων. Κύριε Σγουρέ, δεν σας διέκοψα. Το αποχετευτικό που δεν το φτιάξετε εκεί, δεν ζητάτε συγγνώμη. Το φτιάξαμε κυρία Δούρου, ψέματα πάλι λέτε. Λοιπόν, είναι αρμοδιότητα του περιβάλλοντος. Έλεος. Κύριε Πρετεντέρη, κυρία Τρέμη, σας παρακαλώ, δεν θα δεχτώ άλλη διακοπή να τελειώσω. Αυτό που λέτε κύριε Πρετεντέρη είναι πολύ σοβαρό. Όμως δεν είναι το ίδιο με το πλεόνασμα της περιφέρειας. Όχι, πάντως διακοπές θα έχετε. Ναι, έχω. Το πρωτογενές πλεόνασμα ήταν προϋπόθεση ώστε η χώρα να ρυθμίσει ή να αντιμετωπιστεί θετικά το ζήτημα του δημοσίου χρέους. Δεν ήταν υποχρέωση και ήταν αποτέλεσμα μια θετική ενέργεια. Δεν υπάρχουν άλλα πράγματα. Όχι, περιφέρεια, μπορώ να απαντήσω εγώ σε αυτό. Περιφέρεια Αττικής. Επιτρέψτε μου να απαντήσω εγώ. Η περιφέρεια Αττικής. Αν ισχύει στην κυβέρνηση ή και στο περιφέρεια. Η περιφέρεια Αττικής οφείλει να έχει ισοσκελισμένο προϋπολογισμό. Δεν είναι κερδοσκοπική εταιρεία. Δεν είναι η σύγκριση μεταξύ μια χρεοκοπημένη περιφέρεια και μια αδρανού περιφέρεια. Ένα-ένα. Πρώτα απ' όλα, δεν θα με διακόψει κάποιο. Απαντήστε, κυρία Τρέμι, να γίνει ζωντανό διάλογο. Να τελειώσω. Μα μισό λεπτό, λέτε πράγματα, κύριε Κουμουτσάκο. Να σα προφυλάξω, θέλω να σα αφήσω να μιλήσετε. Αλλά αφήστε να σα πω δύο κουβέντε. Δεν θέλω να με προφυλάξετε. Συγγνώμη, σα προφυλάξω. Δηλαδή, χρωστάει το κράτο 400 δι. Και είναι πλεόνασμα, δεν χρωστάει η περιφέρεια ούτε ένα ευρώ, δεν δανείστηκε ούτε ένα ευρώ, δεν επιβάρυνε με φόρους στους πολίτες της Αττικής. Μην κάνετε την ψυχραιμία σας. Εγώ την ψυχραιμία. Η διπλωματία είναι καλή στο εξωτερικό εφόσον φέρνετε καλά αποτελέσματα. Αφήστε. Στη διπλωματία την πατήσατε. Πάμε λοιπόν, παρακάτω. Τώρα που την πάτησα κύριε Σγουρέ, όταν ο άνθρωπος. Ότι βάλω την υποψηφιότητα για την περιφέρεια Αττικής. Όταν ο άνθρωπος ο οποίος έχει πει θα έχω πάει σπίτι μου αν δεν λύσω προβλήματα, δεν τα έχει λύσει. Μα τα άλυσα τα προβλήματα κύριε Κουμουτσάκο. Δεν τα λέτε καλά. Μα το λέτε αυτό στους πολίτες της Ανατολικής Αττικής. Βεβαίως το λέω. Λύσατε προβλήματα. Βεβαίως στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Αλλά δεν παρακολουθήσατε κι εσείς ένα περιφερειακό συμβούλιο. Λύσατε προβλήματα λοιπόν. Ωραία. Α δούμε τι προβλήματα λύσατε. Να σα πω εγώ την αντιπλημμυρικότητα. Α δούμε τι προβλήματα λύσατε. Συγγνώμη. Στο ΠΕΠ Αττικής, αφήστε να μιλήσουμε γι' αυτό. Στο ΠΕΠ Αττικής, δηλαδή το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττικής 7-13, εγκεγκριμένο από την Κομισιόν, προβλέπονται 320 εκατομμύρια ενδεικτικός προϋπολογισμός για θέματα αποχέτευσης. Και γράφει το ίδιο το κείμενο δικό σας. Οι οικισμοί που εμπίπτουν στις απαιτήσεις οδηγίας είναι Αρτέμιδα, Ραφίνα, Νέα Μάκρη, Κοροπή. Του Υπουργείου Περιβάλλοντος, κύριε Κουμουτσάκο, είναι παρακαλώ, αυτά. Μην παίζετε με τα θέματα. Εγώ να παίξουμε. Είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Με τι να σας φέρω, αφού λέτε άλλα πράγματα. Σας χαρτί, να σας κοιτάξω κι εγώ εδώ πέρα του Υπουργείου. Όταν υποσχεθήκατε, δεν το ξέρατε ότι ήταν τότε Υπουργείου Περιβάλλοντος. Κάνετε λάθος μεγάλο. Είχαν πει ότι θα μας τα δώσουν. Πραγματικά, κύριε Σγουρέ. Για πέρα. Τι άλλο από εδώ ακούω, τερατολογίε σα πούμε. Όχι. Είναι αναλάβετε τι ευθύνε σα, πότε έχετε αρμοδιότητε και πότε σα φταίνουν τα Υπουργεία και η Κομισιόν. Ο Καλλικράτης το Μάιο του 2010 ξεκαθάρισε τις αρμοδιότητες στους Δήμους και στις περιφέρειες. Απλώς δεν τα γνωρίζετε και τώρα λέτε τερατολογίες. Συνεχίστε στον ίδιο ρυθμό. Να προσπαθήστε διάλογος, να απομειώσετε. Εγώ αυσοκόλληση δεν κάνω, κυρία Δούρου, με σήμερα. Κυρία Δούρου, σας παρακαλώ, βοήθησε τη συζήτηση. Δεν κάνω. Όταν ο πολιτικός διάλογος και η αντιπαράθεση θα γίνουν με λίγο διαφορετικούς όρους, θα μπορέσω και εγώ να μιλήσω. Εγώ θέλω να κάνω ένα ερώτημα
Να το απευθύνω. Ο διάλογος κακός είναι και ο υπόλοιπος. Δεν κάνετε διάλογο. Υπάρχει διάλογος και διάλογος. Εσάς σας χαρακτήρισα γιατί πρώτα με χαρακτήρισατε. Και δεν ορίομαι καθόλου, με πνίγει το δίκαιο κύριε γιατί Σγουρέ. Λέτε συνειδητά ψέματα. Κύριε Σγουρέ, συνήθως. Να μιλήσουμε λίγο για τους όρους του διαλόγου. Υπάρχουν καταγγελίες και όταν υπάρχουν καταγγελίες, ο οθηγόμενος απαντά. Κύριε Κουμουτσάκο, κλέφτε να πείτε. Συνήθως, ναι, που έχετε ψυχραιμία, ας πούμε. Συνήθως η ένταση της φωνής είναι ευθέως αντίστροφη με την ένταση της αξιοπιστίας των επιχειρημάτων. Όσο πιο πολύ φωνάζεις, τόσο λιγότερο δίκιο έχεις. Αφήστε με, σας παρακαλώ, να ολοκληρώσω επιτέλους. Ωραία, θα με αφήσετε μετά εγώ να απαντήσω. Βεβαίως. Ωραία. Να μιλήσουμε λοιπόν για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Πού βρισκόμαστε σε αυτό? Εδώ έπρεπε να υπάρξει ένας επικαιροποιημένος περιφερειακός σχεδιασμός. Για να περάσουμε στη νέα εποχή. Προηγείται ο εθνικός σχεδιασμός. Σας παρακαλώ. Και μετά έρχεται ο περιφερειακός. Σας παρακαλώ, κύριε Ζου. Α, έτσι. Λοιπόν, ο εθνικός, το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Ωραία. Μάλιστα. Αφήστε με, σας παρακαλώ, επ' αυτού, κυρία Τρέμ, είναι πολύ σοβαρό αυτό. Ο κύριος Γκρός, λοιπόν, είπε ότι προηγείται ο εθνικός σχεδιασμός, ο περιφερειακός. Και είναι στη διαβούλευση. Του περιφερειακού. Σας παρακαλώ. Και δεν είπα τίποτε. Και μάλιστα επανειλημμένος έχει πει ότι δεν πρέπει να προχωρήσουμε σε αναθεώρηση ή σε επικαιροποίηση τώρα, διότι υπάρχει και το θέμα χρόνου. Είπε και τώρα ότι προηγείται ο Εθνικός Περιφερειακός Σχεδιασμός. Και ρωτώ εγώ, και παρακαλώ προσέξτε το. 27/6/2012. Χαρτί της Ελληνικής Δημοκρατίας, Περιφέρεια Αττικής. Απόφαση την οποία υπογράφει ο κύριος Γουρός. Την Τετάρτη τροποποίηση αναθεώρησης παροχής υπηρεσιών κλπ. Στο διατάφτα πάμε. Ζητάει και έχει ξεκινήσει ήδη εκπώνηση μελέτης επικαιροποίησης του ΠΕΣΔΑ, δηλαδή του Περιφερειακού Σχεδιασμού. Με χρονοδιάγραμμα να παραδοθεί την 31/12/2012. Έχει δεχθεί δύο ερωτήσεις από την κυρία Σακοράφα. Αν αυτή η μελέτη αναθεώρηση του περιφερειακού σχεδιασμού τελείωσε, ποια είναι τα συμπεράσματα, δεν έχει απαντήσει ποτέ. Δηλαδή, αυτό που αρνείται, χωρίς εδώ, αυτή τη στιγμή, ότι πρέπει να γίνει αναθεώρηση, την έχει ήδη ξεκινήσει από το 2012. Και κάνει το ξεχνάει. Μία τελεία, είναι απαράδεκτα πράγματα. Κύριε Κομουτσάκο, εντάξει. Αυτό δεν είναι χρηστή διοίκηση, αυτό δεν είναι διαφάνεια, είναι αδιαφάνεια. Θα απαντήσει ο κύριος Γουρός με τη σειρά του. Κύριος Γουρέ. Ωραία. Αδιαφάνεια, ακούσατε μόλις τώρα. Ακούστε να σας πω. Εγώ πίστευα ότι υπάρχονται προεκλογικά, μπορεί να υποθούν 5-6 κουβέντες. Αλλά εδώ βλέπω ότι υπάρχει. Έγραφο δικό σας με υπογραφή. Ναι, πούστε, σας. Δεν το ξέρετε, κύριε Κουμουτσάκο. Δεν το ξέρω, απαντήσω. Δεν το ξέρετε. Παρακαλώ, του το δίνετε. Ναι, δεν χρειάζεται να το πάρω. Αυτό το έχω υπογράψει. Μάλλον η γραμμή επικοινωνία είναι ότι κάποιοι είναι ανίδεοι, κάποιοι είναι ψεύδες. Εσείς να ζητήσετε συγγνώμη πρώτα και μετά μιλήσω μαζί σας. Λοιπόν, κύριε Γιάννη, πριν αλλάξετε χαρτιά. Ακούσαμε τον κύριο Κουμουτσάκο. Σας παρακαλώ πολύ να σεβαστούμε όλοι τους κανόνες του διαλόγου. Ωραία. Να ακούσουμε πρώτα την απάντηση του κύριου Γουρού και μετά θα έχει το λόγο η κυρία Δούρου. Επιτρέψτε να σας βοηθήσουμε να συζητήσετε, γιατί δεν πρέπει να τα βγάζετε καλά μόνοι σας. Οπότε πραγματικά βοηθήστε μας. Ωραία. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα θέλω να απαντήσω στο πλεώνασμα των 313 εκατομμυρίων. Έργα που θα γίνουν με το πλεώνασμα. Κλειστό μπάσκετ Παλαιού Φαλήρου, 10 εκατομμύρια. Γήπεδο ποδοσφαίρου στην Ήδρα, 900.000. Ανάπλαση στον Ημικό, 4,5 εκατομμύρια. Κολυμβητήριο στο Περιστέρι, 4,1 εκατομμύρια. Γυμναστήριο Αγίων Αναργύρων, 9,5 εκατομμύρια. Κτίριο Βιβλιοθήκης Αρχιεπισκοπής, 4,5 εκατομμύρια. 4. Αθλητικό κέντρο Κολυμβητήριο στη Λυκόβρηση, 14 εκατομμύρια. Ανακαίνιση γηπέδου μεταμόρφωση, 3 εκατομμύρια. Μην βιαζόσαστε. Κατασκευή κερκίδων και ανακαίνιση γηπέδου Νέα Ιωνία. 3,3 που πήγατε και είπατε άλλο. Πάμε στα προγραμματισμένα τώρα. Αναπελατειακών σχέσεων είναι. Γυροκομείο. Τώρα με διακόπτετε εσείς. Άρα λοιπόν φωνάζετε, επιστρέφουν πίσω αυτά τα οποία είπατε. Αφήστε να απαντήσετε τον άνθρωπο. Γυροκομείο στα διά του συμφέρει. Γι' αυτό τώρα. Τώρα πλέον η αλήθεια είναι γυμνή. Δεν υπάρχει πλέον. Ακούστε να σα πω. Γυροκομείο. Θα σα πω γι' αυτό. Γυροκομείο στο ήλιο 10 εκατομμύρια. Βρεφονιπιακό. Αφήστε τώρα, κυρία Τούρκα. Προηγουμένω μου κάνετε παρατήρηση. Τι θέμα είπα άλλα. Σε τι για θέμα τη διαπλοκή, είπα άλλα. Για τη διαπλοκή. Είπατε για τη Νέα Ιωνία. Θα ζητήσετε συγγνώμη. Είπατε για τη Νέα Ιωνία. Στη Νέα Ιωνία λέγατε ότι ο Περιφέρειας δεν έχει κάνει τίποτα στη Νέα Ιωνία. Λοιπόν, ανακαίνιση κτηρίου φιλοξενία συγγενών ασθενών στο νοσοκομείο Σωτηρία. Αθλητικό κέντρο κάτω Κηφισιάς. Ανάπλαση στη Δάφνη 10 εκατομμύρια. Κλειστό μπάσκετ Αρτάκης Νέας Μήνης 17,5. Γήπεδο Τσάκη 20 εκατομμύρια. Γήπεδο Παναθηναϊκού 7 εκατομμύρια. Αναβάθμιση γηπέδου Καπαγέροφ 3 εκατομμύρια. Όντως, όλα αυτά είναι καλά, κύριε Γουέ. Όχι, ο κύριος Χατζηδάκης. Ο κύριος Χατζηδάκης με φέρει που το έχω μπροστά μου, αφήνει το ενδεχόμενο απένταξης. Η λογική που κατέστρεψε την πατρίδα. Δεν έκανα, αλλά έταξα ως εδώ. Φτάνει πια. Λοιπόν, ποιος λέει αλήθεια, ο κύριος Χατζηδάκης ή εσείς.
Πρώτα απ' όλα, οι πόροι αυτοί είναι πόροι της περιφέρειας. Δεν το ξέρετε το αντικείμενο. Είναι πόροι της περιφέρειας Αττικής, δεν είναι ευρωπαϊκοί. Οι ευρωπαϊκοί πόροι είναι μη επιλέξιμα. Εδώ είναι πόροι της περιφέρειας και μπορεί να δω. Όχι όλοι, εσείς. Όλοι λένε ψέματα. Αν δεν πάρετε πίσω τη λέξη διαπλεκόμενος, διαπλοκή και οτιδήποτε άλλο, ειλικρινά χάνω κάθε ιδέα για σας. Κύριε Τουρέ, δεν αγωνίζομαι Ζητήστε για εσά. Αγωνίζομαι για να φύγετε εσείς από την περιφέρεια Αττικής. Αλλά να μην βρίζετε. Πείτε λοιπόν ονοματεπώνυμο και διεύθυνση. Δεν σας υβρίζω. Τι σας λέω. Όταν το λέω, το λέτε διαπλεκόμενο, τι είναι. Ευχές είναι. Σας λέω. Ούτε ξέρετε τι λέτε. Σας λέω. Έτσι, ότι εδώ και 3,5 χρόνια και σας χαρίζω τα προηγούμενα που σηκώσετε τα βάρη της τοπικής αυτοδιοίκησης από το 2002, ότι λειτουργήσατε με εκείνον τον τρόπο που δεν έχει αρχή, μέση, τέλος στην περιφέρεια Αττικής η διαχείριση απορριμμάτων. Εκλεγμένος στη βάσανο της ψήφου μπήκατε το 2010, ήσασταν σε θέση που δεν χρειαζόταν σταυρό και αν ο Γιώργος Παπανδρέου δεν έλεγε ή παίρνουμε την περιφέρεια Αττικής ή προχωράμε σε εθνικές εκλογές, θέτοντας τους Έλληνες συμπολίτες μας τι τα λέτε, σε δίλημα αλλήμου. Ναι, κύριε Κουμπιτσάκο, εγώ δεν έχω τον πρωθυπουργό της χώρας να με σέρνει από το χεράκι σε 10 εκδηλώσεις. Δεν το έχω κάνει ποτέ. Παρολίγο. Σε καμία δεν με σέρνει. Εντάξει τώρα, λοιπόν, όσο εσείς, κυρία Δούρου, είστε ένα κομματικό πρόσωπο. Και εγώ για να σας δώσουμε το λόγο, να πω κάτι για τα στερεά απόβλητα. Γιατί υπάρχει. Κύριε Γουρέ. Ναι, και ο κύριος Βενιζέλος με τον κύριο Σαμαρά. Δεν την έχω στη φωτογραφία. Ο κύριο αυτή είναι. Η ποιότητά σα είναι αυτή. Είστε και διπλωμάτη. Είστε και. Δηλαδή ο κύριο Σαμαρά με τον κύριο Βενιζέλο που είναι μαζί. Τι θέλετε να πείτε. Ότι είστε με τον κύριο Βενιζέλο και δεν το ξέρω, μήπω. Δεν καταλαβαίνω το επιχείρημα. Λέω αυτό το οποίο λέτε εσεί. Δείχνετε μια φωτογραφία με τον κύριο Παπανδρέου. Κύριε Σγουρέα, ναι. Εγώ δεν μέφω με την κομματική σα. Καταρχήν δεν είμαι κομματικοποιημένος, εγώ... είμαι πολιτικοποιημένος. Εσείς είστε σκληρό κομματικό όργανο και γι' αυτό το λόγο όργανο. Πήγατε στην Ευρωπαϊκή Ένωση στη λίστα μέσα. Τα υπόλοιπα αλλού, όχι σε μένα. Λοιπόν, εντάξει, τώρα λοιπόν μπορώ να απαντήσω. Λοιπόν, κύριε Σγουρέ, εγώ πρώτα απ' όλα. Εγώ θέλω να απαντήσω τα άλλα που δεν με αφήσατε. Εγώ πρώτα απ' όλα λέω ότι. Δεν σα συμφέρει να απαντήσω. Μα σας παρακαλώ. Όχι, σας παρακαλώ. Δηλαδή, μπονάζει γάτι, κάσα δεν γίνεται. Είστε δύο κειμένας. Ένα λεπτό. Να απαντήσω σε αυτά που είπατε. Ένα λεπτό, κύριε Σγουρέ, παρακαλώ. Παρακαλώ. Εγώ. Να ξεκαθαρίσουμε τα ζητήματα. Εμένα δεν με απασχολεί αν είσαστε Πασόκ ή όχι. Τότε γιατί το λέτε. Εμένα με απασχολεί. Γιατί το λέτε. Περιμένετε να σας πω. Εμένα με απασχολεί, όπως πρέπει να απασχολεί και όλους τους πολίτες, κάποιος ο οποίος έχει διατελέσει μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής ενός κόμματος. Για ένα βράδυ. Για ένα, για δύο. Παρετήθηκα. Μέλος, προσέξτε. Μέλος της Επιτροπής Αναθεώρησης του καταστατικού του. Μέλος της Επιτροπής Επιλογής των Στελεχών. Ακτή ακριβώς σχέση. Κύριε Κουμουτσάκο, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Αυτό είναι το χρώμα το οποίο έχω εγώ εδώ και πολλά χρόνια. Όλγα, εξόσο γνωρίζω κύριε Κουμουτσάκο, η δραστηριότητα των ανθρώπων στα κομματικά, ειλικρινά, η δραστηριότητα των ανθρώπων στα κόμματα είναι ελεύθερη στην Ελλάδα. Βεβαίως. Ο καθένας μετέχει σε όποιο κόμμα θέλει, δραστηριοποιείται κάθε οποιονδήποτε τρόπο θέλει. Συμφωνώ. Και δεν αποτελεί μορφή η συμμετοχή σε οποιοδήποτε κόμμα. Συμφωνώ απολύτως, κύριε Πρεδεντέρου. Συμφωνώ. Θέλω να μείνω στην αφιλεγόμενη. Να σας πω, η μορφή και η κριτική μου συνίσταται στο εξής. Ότι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κομματική υπόσταση και για την οποία όλοι χειροκροτούμε, δεν με ενδιαφέρει σε ποιο κόμμα είναι. Αυτό το οποίο κρίνεται από τους πολίτες και πρέπει να κριθεί είναι ότι κάποιος. Που διεκδικεί ένα δημόσιο αξίωμα. Σας παρακαλώ. Που διεκδικεί ένα δημόσιο αξίωμα. Εντάξει, είστε πολύ καλή κομματική. Δεν έχει το σθένος και το θάρρος. Δεν έχει το σθένος και το θάρρος να παραδεχτεί. Ποιος είναι. Αυτό είναι ένα κριτήριο. Να σου πω, είναι δική σας ερμηνεία. Να την ιστορία του. Στην κυρία Δούρου, παρακαλώ. Μπορώ να απαντήσω. Όχι, δεν μπορείτε, κύριε Σουρέ. Μα δεν με αφήσατε να απαντήσω. Μα είναι δυνατόν να γίνει αυτός ο διάλογος. Κυρία Δούρου δεν έχει. Δηλαδή το ποιο είναι το πρόγραμμά της. Δεν το πυροδοτούμε. Δεν έχουν πρόγραμμα. Δεν ξέρουν τι. Κύριε Σουρέ. Τώρα κυρία Τρέμι, συγγνώμη. Διαμαρτύρομαι έντονα. Διαμαρτύρομαι έντονα. Παρακαλώ πολύ. Να υπάρχει να σας πω. Εδώ αυτή τη στιγμή για τα στερεά και τα υγρά απόβλητα υπάρχει τέτοια ασχετοσύνη που δεν ξέρουν ότι εγώ δεν έχω υπογράψει καμία σύμβαση. Σε μένα το λέτε αυτό, κύριε Σγουρέ. Στην κυρία Δούρου, κύριε Κουμουτσάκο. Γιατί λέτε στο πληθυντικό. Να λέτε για λοιπόν, πάνω, κάποια στιγμή όμως να δώσουμε το λόγο ακούστε και στην κυρία Δούρου. Εγώ δεν κάνω ποτέ παρατηρήσει στον άλλον που μιλάει. Πάντως, κυρία Τρέμι και κύριε Πρεδεντέρη. Να μιλάτε. Να το πάλι ξανά. Είναι πάγια τακτική των ανθρώπων που δεν έχουν να πούνε τίποτε, δεν έχουν να παρουσιάσουν έργο και πετάνε φωτοβολίδες. Ή λένε κοσμητικά επίθετα όπως το διαπλεκόμενο. Σας προκαλώ για μία ακόμη φορά. Πείτε μου ονοματεπώνυμο και διεύθυνση. Όχι άρες μάρες κουκουνάρες, γιατί η αξιοπρέπεια του κάθε ανθρώπου είναι πάνω απ' όλα. Για να φύγουμε λίγο και από αυτήν την ένταση. Πρέτεντερη, να κάνουμε μια ερώτηση στην κυρία Δούρου και να φύγουμε λίγο από την ένταση, κυρία Δούρου. Όχι, μισό λεπτό. Θέλω να μείνω σε μια δήλωσή σας. Δεν έχουμε όλη ένταση.
Όχι, λοιπόν, ναι, να φύγουμε από την Ένταση. Προκαλείτε 100%. Βεβαίως, προκαλείτε. Λοιπόν, δεν έχουμε. Θα με λέτε εσείς κλέφτη και εγώ δεν θα απαντάω. Πού το βρήκατε αυτό, με τους κουκουλοφόρους που χτυπάγανε και δεν κάνατε μία δήλωση. Πώς δηλαδή το βλέπετε αυτό. Δηλαδή προκαλείτε όλο τον κόσμο. Δεν καταλαβαίνω. Ναι, βέβαια δεν καταλαβαίνω. Γιατί δεν σας συμφέρει. Δεν καταλαβαίνω. Δεν σας συμφέρει. Καταρχήν δεν σας είπε κλέφτη. Ένα το κρατούμενο. Κυρία Τρέμη και κύριε Πρεσβευτέρη. Αλλά εν πάση περιπτώσει, παρακαλώ. Για προκόμενος τι είναι. Στην ουσία κλέφτης. Όταν στο κεφάλι σου δεν έχεις να βάλεις λεφτά στην τσέπη, η πολιτική είναι εύκολη. Αυτό δεν το γνωρίζουν. Είναι πάρα πολύ εύκολη η πολιτική. Τους προκαλώ λοιπόν 10 εισαγγελείς, εδώ και τόσο καιρό το λέω, να μπουν, να ψάξουν όλα σημείο προς σημείο. Αλλά οφείλω να ζητήσω συγγνώμη. Και να μιλήσω. Ότι μπορεί να της έφυγε μια κουβέντα, να το αποδεχτώ. Διαπλεκόμενος. Πού και με ποιον. Φτάνει, κύριε Σγουρέ. Να μιλήσει και η κυρία Δούρου. Κύριε Πρεσβευτέρη και κυρία Τρέμη. Εγώ δεν θα γέλαγα στη θέση σας. Θα λυπόμουν. Όχι, γιατί να την αφήσω. Και εγώ δεν θα γιατί εσάς, κύριε Πρεσβευτέρη, μας πω διαπλεκόμενο, τι θα μου πείτε. Θα με αφήσετε. Εγώ ισχυρίζομαι. Γιατί μπορεί να μπαίνει τέτοια λασπολογία. Γι' αυτό έφτασε η πολιτική εδώ που έφτασε. Ωραία. Γι' αυτό χρωστάει η Ελλάδα 400 δισεκατομμύρια. Από αυτούς τους πολιτικούς οι οποίοι φέραν τη χώρα μέχρι εδώ. Και ένας οργανισμός που δεν χρεοκόπησε την περιφέρεια Αττικής, να στο τέλος ζητάνε να ζητήσουμε και συγγνώμη. Εγώ 22 μήνες ήμουνα βουλευτής, παρετήθηκα. Είστε 40 δεν ήρθατε σε κανένα περιφερειακό συμβούλιο ως βουλευτήνα στην περιφέρεια Αττικής. Η δική σας, ο κύριος Μητρόπουλος, ο κύριος Βούτσης, δεν κύριε πατήσανε Σγουρέ, καθόλου. Φύγανε. Όχι, αλήθεια πονάει. Να σας πω τώρα εγώ και το άλλο. Ακούστε με όμως. Δεν μπορεί να διακόπτετε την κυρία Δούρου με το που πάει να πει μία φράση. Μία φράση είπε και την ξαναδιακόψετε. Ναι. Φωνάζω κλέφτης να φύγει ο νοικοκύρης. Κλέφτρα είστε εσείς, άμα το λέτε έτσι για μένα. Όχι, αυτό είναι μια παροιμία, κύριε. Εντάξει, γιατί η κυρία Δούρου, γι' αυτό σας λέω, προκαλείτε. Γιατί το έχετε στο DNA σας. Προκαλείτε τον κόσμο και γίνεστε αντιπαθέστατοι. Καταλάβετε το αυτό. Εγώ δεν είμαι πολιτικός καριέρας. Εσείς πάτε να χτίσετε μια καριέρα. Βεβαίως. Από το κόμμα σας γίνεται ό,τι γίνεται. Και κατηγορείτε τους αντιποψηφίους γιατί έχουν αρχές και θέσεις. Είναι πάρα πολύ εύκολο να ανταγυρίσω όλα αυτά τα πράγματα που λέτε. Πάρα πολύ εύκολο. Όμως, από τις 31 Ιανουαρίου προσπαθώ να φέρω την ατζέντα του δημοσίου τουλάχιστον λόγου στα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει η περιφέρεια Αττικής. Στη διαχείριση των απορριμμάτων. Στα ζητήματα του περιφερειακού σχεδιασμού. 30 χρόνια, κυρία Δούρου, είναι τα σκουπίδια. Εγώ 2 χρόνια εγώ, είμαι πρόεδρος. Εγώ, και λέω, τα υπόλοιπα 28 εγώ λέω ότι 30 χρόνια είναι αρκετά. 12 χρόνια είναι αρκετά. Μα δεν είχε αρμοδιότητα η νομαρχία της Αθήνας, κυρία Δούρου. Δεν είχε αρμοδιότητα. Σας έχουν πληροφορήσει λάθος οι υπάλληλοι σας. Υπάλληλος παρακολουθούσε στην περιφέρεια της Αττικής. Γιατί δεν ερχόταν. Γιατί την αφήνετε να η αλήθεια πονάει, κύριε. Έχετε πάει ένα μονόλογο. Μα κάνετε, όταν λέει ότι 12 χρόνια είχαμε εμείς. Σταματήστε να μιλήσει και μετά θα σας δώσουμε το λόγο. Παρακαλώ, πολύ. Συνέχεια με το λόγο. Όλα τα είπανε. 2 εναντίον 1. Ας έρθει λοιπόν και ένας δικός μου να είμαστε τουλάχιστον 2-2. Λοιπόν, κύριε Σγουρέ, εγώ θα κάνω μια σκληρή κριτική στην κυρία Δούρου. Αυτό θέλω να προσθέσω να θέσω. Θέλω να θυμίσω τη δήλωσή τη ότι αλλιώς μαζεύει τα σκουπίδια. Δεν σας ακούμε, κύριε Πρεσβευτέρη. Δεν σας ακούω. Δεν μπορείτε να μ' ακούσετε. Γιατί μιλάμε όλοι μαζί. Λοιπόν, αλλιώς μαζεύει τα σκουπίδια ένας μνημονιακός, είπατε, και αλλιώς ένας αντιμνημονιακός. Υπενθυμίζω, είναι 24 Φεβρουαρίου η δήλωσή σας. Πρέπει να σας πω ότι ενδεχομένως ο πολίτης ενδιαφέρεται καταρχήν να του μαζεύουν τα σκουπίδια. Απόλυτα. Ναι, να συμφωνήσουμε σε αυτό δηλαδή. Συμφωνώ. Τώρα, και αν, είναι, αν τα μαζεύει ο μνημονιακός ή ο αντιμνημονιακός, δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι ο πολίτης έχει καμία ειδική επιλογή. Όχι, κύριε Πρεσβευτέρη, όπως. Ναι, ναι. Εγώ θα επιμείνω σε αυτό, όπως θα επιμείνω ότι δεν υπάρχει αριστερή ή δεξιά ανεργία. Μπορεί να έχεις ψηφίσει τον κύριο Σαμαρά και να είσαι άνεργος, μπορεί να έχεις ψηφίσει τον Αλέξη Τσίπρα και να είσαι άνεργος, όμως ιδεολογικό πρόσημο στο πώς μαζεύεις τα σκουπίδια και στο πώς επιλύεις την ανεργία υπάρχει. Στην ανεργία ενδεχομένως, στα σκουπίδια πώς. Και στα σκουπίδια υπάρχει. Γιατί εγώ, αν θυμάμαι καλά, αυτοί που δεν μαζεύουν τα σκουπίδια είναι η ΠΟΕΟΤΑ, η οποία απεργούσε και είναι μάλλον με αριστερό, με προοδευτικό πρόσημο η ΠΟΕΟΤΑ. Μην τα μπερδεύουμε όλα. Είναι άλλο πράγμα τα ζητήματα της απεργίας της ΠΟΕΟΤΑ και αν η μητέρα μου. Για επί Μακρόν μπορεί να έχει επισκάδους. Και το καταλήψω στο γραφείο μου 3 φορές για να μην γίνονται συμβούλια. Είναι διαφορετικό. Μπορώ να καταλάβω εγώ, μπορώ να καταλάβω ακριβώς πόσο αντιμνημονιακός περιφερειάρχης θα μαζεύει πάρα πολύ υπομονετική και αν μου δώσετε ελάχιστα δευτερόλεπτα θα σας το πω. Αυτό θέλω να ακούσω. Λοιπόν, λέω, είναι πολύ διαφορετικό πράγμα τα ζητήματα της καθαριότητας από το πώς θα διαχειριστούμε τα απορρίμματα και αν θα συνεχίσουμε να ποιούμε την ίσα σε σχέση με τις επιταγές της ευτυχώς πια εθνικής νομοθεσίας, που στόχο δεν έχουμε να φτιάξουμε κι άλλα ΣΔΙΤ. Στόχο έχουν, επιτέλους λέω εγώ, το 2020
να έχουμε περιορίσει το 50% της παραγωγής απορριμμάτων. Πολύ σωστό αυτό, αλλά τι έχει να κάνει με τι έχει να κάνει με το μνημόνιο. Θα σας πω. Θα σας πω. Εάν για παράδειγμα έχεις προτεραιότητα τα ζητήματα της ανακύκλωσης, της κομποστοποίησης, της επαναχρησιμοποίησης, του να μην γίνουν εργοστάσια κάψης. Όλα αυτά είναι πολύ ωραία. Το μνημόνιο της κυβέρνησης. Μισό λεπτό λέω. Λοιπόν, εξηγούμε. Αν έχεις αυτό το στόχο και αν έχεις να διαχειριστείς διαφορετικά τα ζητήματα των απορριμμάτων, είναι πολύ διαφορετικό από κάποιον ο οποίος αφήνει ανενεργή την εθνική νομοθεσία και έχουμε αυτό το χάλι με χωροθετήσεις μια στην Κερατέα, αλλά εκεί πήγανε τα ΜΑΤ και βρήκανε τους κερατιώτες, μια στο Γραμματικό, εκεί εγώ λέω ψέματα, είμαι ψεύτρα, δεν ξέρω τι μου γίνεται, είμαι άσχετη. Με συγχωρείτε όμως γιατί αυτό επιμένω... με το μνημόνιο και το αντιμνημόνιο δεν καταλαβαίνω τι σχέση έχει. Και θα σας το θέσω πιο συγκεκριμένα. Θα επιμείνω λίγο. Θα επιμείνω λίγο. Ακούστε με, κυρία Δούρου. Θα επιμείνω λίγο, γιατί εγώ μπορεί να φταίω, κυρία Τρέμη, και να μην τα λέω καλά. Με τη λογική που αναπτύσσεται. Να μην τα λέω καλά. Όχι, όχι άλλο. Έχω μια πορεία. Υπάρχει το ενδεχόμενο. Έχω μια πορεία. Με τη λογική που αναπτύσσεται αυτή τη στιγμή, βάζοντας ένα πρόσημο σε όλα αυτά που περιγράψετε, το οποίο είναι απαραίτητος αντιμνημονιακό. Δεν είπα εγώ απαραίτητα αντιμνημονιακό. Διότι να σας πω κάτι. Πώς είναι, τι είναι το αντιμνημονιακό και τι είναι το μνημονιακό. Όχι όλα στην κυμαδομηχανή. Αν εγώ θεωρούσα ότι θα μπορούσα να φτιάξω μία προστασία, μία ασπίδα προστασίας των συμπολιτών μου που αυτή τη στιγμή δοκιμάζονται από τις μνημονιακές πολιτικές μόνο αν έφευγε η κυβέρνηση, δεν θα έδινα εδώ τη μάχη, μπορεί να την έδινα και αλλού. Mm. Λέω λοιπόν, σε αντίθεση με άλλους ανθυποψηφίους που παρουσιάζουν ότι μπορούν να παίρνουν τα λεφτά του ΕΣΠΑ, να τα πηγαίνουν από εδώ, να τα φέρνουν βόλτα, ότι στην περιφέρεια Αττικής μπορούμε να λειτουργήσουμε με διαφορετικό τρόπο και όπως καταγγέλει ο εν ενεργεία αντιπεριφερειάρχης, να μην έχουμε προτεραιότητα τις συναντήσεις με τον κύριο Φούχτελ, αλλά να έχουμε προτεραιότητα κοινωνικές πολιτικές. Και να έχουμε προτεραιότητα τους ανέργους, τους απόρους, τους άστεγους, ανάπτυξη όχι με τσιμέντο και φαραωνικές εγκαταστάσεις, ανάπτυξη με νεανική επιχειρηματικότητα. Άρα εγώ δεν τα συγχαίω. Δεν τα συγχαίω καθόλου. Κύριε Σγουρέ, τι απαντάτε σε αυτό. Παρακαλώ. Ναι. Κύριε Κουμουτσάκο, να σα πω. Όχι, μην παρακαλάτε. Για τον κύριο Σγουρέ τα λέει. Δεν τα πήγατε. Είμαι ο άνθρωπο που έχει μιλήσει λιγότερο και πιστεύω αρκετά ουσιαστικά. Κύριε Σγουρέ, αν δεν απαντήσω σε αυτό. Κύριε Σγουρέ, έχει το θέμα. Ένα σχόλιο, Σγουρέ. Πριν από λίγο. Θα προκαλέσω και εγώ αντιδράσει. Ναι, ναι, να προκαλέσετε. Είχαμε ένα διαξηφισμό του κυρίου Σγουρού με τον κύριο Κουμουτσάκο. Λοιπόν, ποιος είναι κομματικός. Δεν υπήρχε καμία κανένα διαξηφισμό. Μην τα μπερδεύετε. Αντιπαράθεση υπήρξε. Τίτλο βάζει. Μην τα μπερδεύετε. Δεν είναι κακιά λέξη. Το σέβομαι. Για μένα είναι κακιά. Είναι δεν είναι καλύτερα να απαντήσετε στα θέματα που ετέθησαν και ήθελε. Αφήστε τώρα αυτά. Έτσι όπως γίναμε ο Έλληνας πολίτης στον πόρο ή στον ασπρόπεδο. Αφήστε με όμως να σα εξηγήσω όλα αυτά τα οποία λέτε που δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Βγαίνει η Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, κυρία Τρέμη, κύριε Πρεδεντέρη. Σύντομα, υπάρχει... παρακαλώ, κύριε Σγουρέ. Όσο μπορώ, όσο πιο σύντομα. Υπάρχει σύντομα. Ο περιφερειακός σχεδιασμός. Ψηφισμένος το 2003, επικυρωποιημένος το 2006. Αυτός λοιπόν ο σχεδιασμός εφαρμόζεται, δηλαδή η διαχείριση των απορριμμάτων σε καθημερινή βάση. Παράλληλα, υπάρχει ο νέος σχεδιασμός που πρέπει να τον κάνει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και μετά εμείς να διαβουλευτούμε. Το έχουμε ξεκινήσει εμείς για να είμαστε έτοιμοι. Και το τρίτο είναι. Ο ανταγωνιστικός διάλογος, ο οποίος μέσω των ΣΔΟΥΚ θα γίνουν τα τέσσερα εργοστάσια για αυτά τα οποία είπε προηγουμένως η κυρία Δούρου. Δηλαδή, βεβαίως θα έχουμε ανάγκη. Η συμφωνία στην Κερατέα έγινε με το Δήμο της Κερατέας, με ποσοστό πάρα πολύ μεγάλο στους δημοτικούς συμβούλους, ψηφίστηκε στη Βουλή, ήσασταν παρούσα και δεν άνοιξε μύτη. Όχι, έχετε μπερδευτεί. Κάνετε λάθος μεγάλο. Δεν πέρσι τον Ιούνιο. Πέρσι τον Ιούνιο ψηφίστηκε. Όλοι λένε μισές αλήθειες. Όχι, κύριε Κουμουτσάκο. Μισές αλήθειες μπορεί να λέτε εσείς γιατί το ξέρετε. Όλοι αφήστε με να ολοκληρώσω. Σταματήστε αυτό το δεν ξέρετε. Γεννηθήκατε με τον Καλλικράτη στο χέρι. Γεννηθήκατε αυτό το διοικητικό. Σας παρακαλώ λοιπόν. Θα το πάρετε και θα το αξιοποιήσετε. Θα σταματήσετε αυτή τη στιγμή. Δεν το σταματήσω αφού δεν σταματάτε εσείς. Εγώ λοιπόν, θα σταματάω. Δεν θα κύριε μείνω. Σγουρέ, προσέξτε σας παρακαλώ. Σε τι ποιο... να προσέξω. Προσέξτε σε ποιον προσέξω. Σε ποιον λέτε τι. Σταματήστε τον πρωτοπληθυντικό. Όταν θέλετε να απευθυνθείτε σε ένα πρόσωπο, θα λέτε ποιο πρόσωπο. Στην κυρία Δούρου απαντώ και παρεμβήκατε εσείς. Σας παρακαλώ πολύ. Θα με αφήσετε να μιλήσω ή όχι. Μα μιλάτε μόνο εσείς. Μα... δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Όχι, κάνετε λάθος μεγάλο. Τα ερωτήματα. Σας είπα για εσάς. Εσείς διακόψατε.
Ομολογώ ότι είναι πολύ δύσκολη η συνεννόηση. Λοιπόν. Αλλά σας παρακαλώ πολύ για να ολοκληρώσουμε αυτή τη συζήτηση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Θα ήθελα να μιλήσω πρώτα απ' όλα για να γίνει. Μισό λεπτό. Για να γίνει λοιπόν το οποιοδήποτε καινούριο σχέδιο, πρέπει να υπάρχει μελέτη. Μελέτη θέλει τουλάχιστον 2 χρόνια. Μετά να πάει στη Βουλή να ψηφιστεί. Σε αυτό το χρονικό διάστημα, ας πούμε στον καλύτερο χρόνο, 3 χρόνια, το κύτταρο σε 1 χρόνο τελειώνει. Τα σκουπίδια θα πάνε στους δρόμους. Και ρωτάω εγώ, τι θέλετε να κάνετε, να βγάλουμε τα σκουπίδια στους δρόμους? Ή επίσης ο καινούργιος σχεδιασμός πρέπει να γίνει επί της ουσίας. Δεν υπάρχει άλλος χώρος πλην της Φυλής. Εγώ συμφωνώ ότι δεν πρέπει να ξαναπάει στη Φυλή. Αλλά τι μπορεί να γίνει στη Φυλή? Να μην πηγαίνει το 95% που πάει σήμερα, να πάει το 30%. Εάν δεν γίνουν μέσος δίτα εργοστάσια, δεν πρόκειται να γίνει αυτό. Γι' αυτό λέω ότι δεν γνωρίζουν ή το λένε σκόπιμα. Άρα όταν ορίστε, είπατε ότι θα πάτε σπίτι σας, ούτε σας γνωρίζατε. Ούτε σας γνωρίζατε. Λοιπόν, επειδή επανειλημμένως έχει επαναληφθεί αυτό το δεν γνωρίζουν και ποιος γνωρίζει τι. Η κατάσταση έχει ως εξής. Πράγματι, ο Χιτά της Φυλής έχει 1,5 με 2 χρόνια ζωή. Πράγματι λοιπόν δεν μπορούμε να πάμε σε έναν μηδενισμό του υπάρχοντος περιφερειακού σχεδιασμού. Είναι όμως επίγον να πάμε σε αναθεώρησή του και σε επικαιροποίησή του. Διότι ο ισχύον, αφήστε που προβλέπει ο ίδιος την αναθεώρηση που δεν έχει γίνει και είναι υπόλογη η περιφέρεια που δεν το έχει κάνει. Μα τι σχέση έχει η περιφέρεια? Σας παρακαλώ, με διακόψετε. Μα γιατί να μην σας διακόψω? Σας παρακαλώ. Αυτά που λέτε δεν στέκουνε. Μα σας αφήστε. Πρώτα υπάρχει ο εθνικός σχεδιασμός και μετά θέλουν οι περιφέρειες. Λοιπόν, έλεος. Κυρία Σγουρέ, επειδή φωνάζετε και δεν φωνάζω. Φωνάζετε και απλώς σας κάνω παρέμβαση γιατί λέτε πράγματα λοιπόν, που δεν στέκονται. Σας προφυλάσω. Για μία ακόμη φορά. Αφήστε να προφυλάξω εγώ τον εαυτό μου. Και πρέπει να μου απαντήσετε. Να ευθύνονται οι άλλοι όμως. Και πρέπει να μου απαντήσετε. Σε ό,τι θέλετε. Λέτε ότι δεν προχωράει η αναθεώρηση και επικαιροποίηση. Πώς λοιπόν το 12 έχετε προκαλέσει μελέτη επικαιροποίησης με όριο να τελειώσει το Δεκέμβριο του 12. Έχει υπάρξει αυτή η μελέτη. Σας ρωτάνε στο Εθνικό Κοινοβούλιο ποιο είναι το πόρισμα αυτής της μελέτης της επικαιροποίησης. Και δεν το λέτε. Μην με διακόψετε, σας παρακαλώ. Όχι. Επομένως, η κυρία Σακοράφα σας έχει ζητήσει 2 φορές απάντηση και δεν έχει πάρει. Ναι. Λέω σωστά. Σωστά. Λέω σωστά. Λοιπόν, μα γιατί όμως. Τώρα, από εκεί και πέρα. Τι λέτε, θα διαφορούμε. Από εκεί και πέρα. Τι μπορεί να γίνει, κύριε Πρετεντιέρη, κυρία Τρέμι. Πρέπει να προχωρήσουμε σε επικαιροποίηση και αναθεώρηση. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι οι τοπικές κοινωνίες, όπως συμβαίνει τώρα στην Κερατέα, έχουν αρχίσει να επιλέγουν ένα δικό τους τρόπο να λύσουν το τοπικό τους πρόβλημα οι ίδιοι, με συνένεση των κοινωνιών τους. Και αυτό είναι θετικό και πρέπει να το αξιολογήσουμε. Μάλιστα. Πρέπει επίσης να δούμε ποιες νέες τεχνολογίες έχουν εμφανιστεί, να μην μείνουμε στις παροχημένες. Ο ισχύον περιφερειακός σχεδιασμός, ακούστε παρακαλώ, αποδέχεται το γεγονός ότι η νησιά του Σαρονικού, όπως η Αίγινα, η Ίδρα, το Αγκίστρι, στέλνουν τα σκουπίδια τους στο Χιτά Φυλής. Αυτό δεν πρέπει να αλλάξει. Αυτό δεν πρέπει να αλλάξει. Αυτό είναι το ερώτημα. Μάλιστα. Και εδώ δεν έχουμε απαντήσεις. Άλλο χρόνο, δυστυχώς. Ωραία, να πω το τελευταίο, να κυρία Τρέμι. Πρώτα απ' όλα έχουμε να κλείσει. Βάλουμε εδώ την τελεία. Να δούμε ποιοι ξέρουν, ποιοι δεν ξέρουν. Του χαδά τη Αττική και γι' αυτό το λόγο δεν θα φάει πρόστιμα η Αττική. Αυτό το παραλείπει ο κύριο Θεμέλη. Θέλετε εμεί να ξέρουμε κι εσεί να μην ξέρετε παρόλο που είστε στην αρχή τη περιφέρεια. Ευχαριστούμε πολύ για τη σημερινή συζήτηση. Τη καλή συνέχεια. Να πει ο κόσμο την Να μιλήσει ο κόσμο να έρθει να ψηφίσει. Καλή επιτυχία και στου τρει σα, όπω και στου υπόλοιπου υποψηφίου. Και θα τα ξαναπούμε εδώ. Θα είμαστε. Εντάξει, ναι, στην Αποκάλυψη το λέει και το Ευαγγέλιο. Ευχαριστούμε πολύ.